Του Θεού. Εγώ ημί ο Ον. Το όνομα του Θεού γράφεται στα εβραϊκά με τέσσερα γράμματα. Ιαβέ. Και διαβάζεται Ιαχβέ. Όταν αργότερα, τον 3ο αιώνα π.Χ. η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε στα ελληνικά, το όνομα αποδόθηκε με τη φράση «Εγώ ημί ο Ον». Και σημαίνει «Ο Ον», «Ο υπάρχον», «Ο ζών». Οι ιδιότητες του χαρακτηρίζονται με τα επίθετα παντογνώστης, πάνσοφος, παντοδύναμος, παντοκράτορ, που δημιούργησε τα πάντα, προνοεί, συντηρεί και κυβερνά τον κόσμο. Όταν ο Θεός είπε στον Μωυσή το όνομά του, «Εγώ ημί ο Ον», φανέρωσε στους ανθρώπους ότι δεν είναι μία δύναμη αόριστη που κατευθύνει τον κόσμο από μακριά, αλλά ότι είναι πρόσωπο, είναι πατέρας, γεμάτος αγάπη και στοργή για τα παιδιά του. Κανένα όνομα ή λέξη που ερμηνεύει και αναφέρεται στον υλικό κόσμο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον Θεό. Τα ονόματα χρησιμοποιούνται για να ξεχωρίζουν όμοια όντα και πράγματα μεταξύ τους. Όμως άλλος Θεός όμοιος δεν υπάρχει. Είναι παρόν παντού και είναι πάντα κοντά μας. Με τη φανέρασή του στο Μωυσή προετοίμασε τους ανθρώπους να καταλάβουν ποιος θα ήταν ο ρόλος του στην ιστορία του λαού του και ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Σε Πάτερ κόσμων, Πάτερ αιώνων, μέλπομενο μου, πάσετε Θεού λόγι μη δούλε, όσα κόσμος έχει προς εκουρανίων Αγίος ελάων. Oh.